Γεια σας, ονομάζομαι Τσιάλιξ Ευάγγελος και ήθελα να κάνω ένα πάρα πολύ γρήγορο βίντεο σχετικά με τις κάμψεις και ειδικότερα σχετικά με την τεχνική των κάμψεων. Γιατί είναι αυτό για το οποίο θα μιλήσω σήμερα είναι ένα πολύ συχνό λάθος το οποίο παρατηρώ σε όσους κάνουν κάμψεις. Οι κύριες μυϊκές ομάδες που δουλεύουν στις κάμψεις είναι το στήθος και η τρικέφαλη. Και λίγο η πρόσια μοίρα των ώμων, αλλά κυρίως το στήθος και η τρικέφαλη. Και αυτό, το λάθος που βλέπω είναι ότι όλοι όταν κάνουν κάμψεις τις κάνουν απότομα, τις κάνουν γρήγορα. Με αποτέλεσμα να κάνουν σαπατσουγιές. Δηλαδή κάνουν κάτι τέτοιο και δεν κάνουν το πλήρες εύρος κίνησης. Για να πάρεις το μέγιστο από την άσκηση και το μέγιστο αποτέλεσμα και τα gains στη διάρκεια του χρόνου, αυτό που είναι καλύτερο να κάνεις, είτε κάνεις κυρίως για στήθος είτε για τρικέφαλους, είναι να πέφτεις αργά και εκρηκτικά πάνω, αλλά όταν κάνεις πάνω, να κάνεις το πλήρες εύρος κίνησης. Δηλαδή, να δουλεύουν και τα τελευταία εκατοστά της κίνησης. Όχι μόνο να κάνεις επαναλήψεις έτσι και να μην φτάνεις ποτέ στο ίσιο, γιατί έτσι θα δουλεύουν και την κέφαλη εδώ πέρα. Δηλαδή, να μην κάνεις αυτό και να κάνεις να είσαι εδώ πέρα και να κατεβαίνεις αργά, εκρηκτικά πάνω και σφίγγεις. Κλειδώνεις το χέρι, να σφίγγουν την κέφαλη. Κατεβαίνεις αργά, εκρηκτικά πάνω. Κατεβαίνεις αργά, εκρηκτικά πάνω. Αυτό. Τώρα κάτι άλλο που μπορείτε να κάνετε, αν θέλετε περισσότερο αποτέλεσμα στους τρικέφαλους, είναι να αλλάξετε τη λαβή. Όσο πιο κλειστά είναι τα χέρια, όσο πιο κοντά το ένα στο άλλο και όσο πιο κοντά στο σώμα, τόσο πιο πολύ δουλεύουν οι τρικέφαλοι. Δηλαδή, αν είμαι έτσι, δουλεύω περισσότερο στήθος. Αν πλησιάσω τα χέρια το ένα δίπλα στο άλλο, δουλεύω περισσότερο τρικέφαλος. Και ένα variation της άσκησης, δηλαδή μια παραλλαγή της άσκησης που μπορείτε να κάνετε για να στοχεύσετε ακόμα περισσότερο στους τρικέφαλούς σας, είναι, μπορείτε να τις έχετε ακούσει, κάμψεις διαμάντι. Όπου τοποθετείς τα χέρια σου έτσι, κάνεις μια αγωνία, ένα διαμάντι, ανάποδο, και τοποθετείς τα χέρια σου έτσι και ουσιαστικά στοχεύεις περισσότερο στους τρικέφαλους. Έτσι όπως είσαι, κάνεις το διαμάντι, τα χέρια κοντά στο σώμα, εκρηκτικά πάνω, κλειδώνεις το χέρι. Αργά κάτω, εκρηκτικά πάνω, κλειδώνεις το χέρι. Και αυτό είναι κάποιες από τις ασκήσεις που μπορείτε να κάνετε και κάποια σημεία να προσέξετε στην τεχνική της άσκησης των κάμψεων. Συνήθως μπορείτε να δουλέψετε 3 με 4 σετ, τις επαναλήψεις αναλόγως και το βάρος σας, είναι αναλόγως πάρα πολλά πράγματα και αναλόγως και το στόχο σας, δηλαδή υπερτροφία, δύναμη, αντοχή, ο καθένας έχει διαφορετικούς στόχους. Αυτό που κάνω εγώ στο δικό μου πρόγραμμα, τη χρησιμοποιώ τις ασκήσεις της κάμψης διαμάντι στο τέλος, 3 σετ, 10 με 13 επαναλήψεις κυρίως, και κοιτάω να κλειδώνω. Στην τελευταία επανάληψη μένω πάνω, κλειδώνω το χέρι μου και για 30 δευτερόλεπτα μένω εκεί, για να στοχεύσει ακόμα περισσότερο στους τρικέφαλους. Τις κανονικές κάμψεις μπορείτε να τις προγραμματίσετε όπως θέλετε και να βάλετε και καμιά τσάντα στην πλάτη σας για περισσότερη επιβάρυνση και το καθεξής. Αυτό για αυτό το βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που το παρακολουθήσατε. Κάντε like στο βίντεο αν σας άρεσε και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Συνεχίστε να εμφανίζετε κάθε μέρα σε ό,τι κάνετε. Καλή συνέχεια.